Να μας πεις με την Ευελπίδων όλο το ρεπορτάζ. Τώρα, σε αυτό το σημείο, Σπύρο, με ενημερώνω ότι είμαστε έτοιμοι να συνδεθούμε με τη δημοσιογράφο της Δημοκρατικής Ρόδου, Μέρη Φώτη. Γιατί είναι το ρεπορτάζ που είχαμε αναδείξει εμείς μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή και αφορά σε μια καθηγήτρια που κακοποιούσε εντός και εκτός εισαγωγικών μαθητές. Ναι, για μια πολύ σοβαρή υπόθεση που έχει συμβεί στη Ρόδο, επιβεβαιώνεται και το ρεπορτάζ και τη εκπομπή για τη διενέργεια που θα γίνει τώρα για την καθηγήτρια του γυμνασίου, η οποία επιβαρύνεται με διάφορα πειθαρχικά παραπτώματα ύστερα από έρευνα που έχει γίνει από το σχολείο. Μιλάμε για. Έβγαζε με τσιμπιδάκι τα φρύδια μαθητών, για βιβλία που πετούσε στο πρόσωπο παιδιού, για λεκτική βία και για απρεπή σχόλια σε Facebook. Λοιπόν, να συνδεθούμε λοιπόν με την δημοσιογράφο, τη Μέρη Φώτη. Της Δημοκρατικής Ρόδου που σήμερα ανέδειξε και πάλι αυτό το ρεπορτάζ. Έχω εδώ και το ρεπορτάζ μπροστά μου. Λέτε και για άλλα περιστατικά. Έγιναν, καλό μεσημέρι καλό από τη Ρόδο καταρχήν, έγιναν γνωστά και άλλα περιστατικά με τη δημοσιοποίηση της ιστορίας αυτής. Πέρα από τα τσιμπιδάκια και το βγάλσιμο των φρυδιών, μια ανορθόδοξη μέθοδος τιμωρίας, φαίνεται ότι η συγκεκριμένη καθηγήτρια καταγγέλλεται ότι έβγαλε από τη τσάντα της ένα ψαλίδι το οποίο κουβαλούσε μαζί της και έκοψε κορδόνια από το μπουφάν ενός μαθητή. Μέσα στην τάξη και επιπλέον όταν υπέδειξε σε έναν μαθητή να διαβάσει ένα απόσπασμα από ένα βιβλίο, ο μαθητής χαμηλόφωνα διάβαζε κάτι που όπως καταγγέλλεται προκάλεσε την αντίδρασή της με αποτέλεσμα να πάρει το βιβλίο και να του το πετάξει στο πρόσωπο. Έρχονται πολλά σιγά σιγά στο φως της δημοσιότητας. Όπως είπατε κι εσείς, είναι σε εξέλιξη ενορκή δικηδική εξέταση. Η ίδια βέβαια να πούμε, στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργείται, ότι αρνείται τα πάντα. Κάνει λόγο για προσπάθεια προσβολής της τιμής και της υπόλοιψής της, για παραποίηση της αλήθειας και μάλιστα η ίδια υποστηρίζει ότι δεν έδωσε εξηγήσεις σε κανέναν γονέα, ούτε και έχει μιλήσει με κανέναν να δεχτούμε γονέα ότι... για όσους συμβαίνουν. Να δεχτούμε ότι όλα αυτά είναι ψέματα, αλλά τόσοι άνθρωποι να κατασκευάσουν το ίδιο ψέμα, τόσοι γονείς. Γιατί τα περιστατικά είναι πάρα πολλά. Αν λέγαμε ότι ήταν μόνο το τσιμπιδάκι, θα μέναμε στο τσιμπιδάκι και έβγαζε τα φρύδια από παιδιά. Μετά είχαμε ότι σχόλιά της στο Facebook, όπου Σπύρο... Ήταν σε μαθητή, ο οποίος είχε αναρτήσει σε φωτογραφία τους κυλιακούς του, με σχόλια από μαθητές, και εκείνη έγραψε από κάτω, ωραίο βρακί. Αυτό είναι κάτι που είναι δεδομένο, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Και πάμε και στο σημείο για να το πούμε ότι απαγορεύεται καθηγητής να έχει φίλο του στο Facebook μαθητή του, έτσι. Απαγορεύεται. Βεβαίως. Σχολιάζει. Απαγορεύεται. Υπάρχει στον κώδικα διοντολογία των εκπαιδευτικών. Ναι. Ποια είναι τα πρόσοδα που πρέπει να έχει κάποιος για να γίνει εκπαιδευτικός? Ένα πτυχίο, ας πούμε, φιλοσοφικής ή μαθηματικού ή αυτό. Τελεία. Δεν ξέρω, υπάρχουν εξετάσεις για το πόσο ακέραιος χαρακτήρας είναι, πόσο η ψυχολογική του κατάσταση είναι σε... Δηλαδή, αυτό δεν μπορεί... που λέμε ότι πρέπει να γίνεται στους αστυνομικούς το αντίστοιχο ψυχολογικό τεστ, πρέπει να γίνεται και στους εκπαιδευτικούς. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι ή μας αστυνομεύουν ή έχουν τα παιδιά μας. Και τα πλάθουν τα παιδιά, δεν είναι μόνο ότι τα έχουν στα χέρια τους, τα πλάθουν τα παιδιά, δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι υπάρχουν κενά στην οργάνωση της κοινωνίας μας και αυτά τα κενά δεν θέλει κανένας να τα δει. Έτσι δεν θέλει να τα δει. Μέρη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για ό,τι νεότερο και όποια εξέλιξη μας ενημερώνεις. Να πούμε ότι ο κύριος Παπαδομαρκάκης έχει αναλάβει την ένορκη διοικητική εξέταση, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε ένα θέμα που μας έχει απασχολήσει πάρα πολλά χρόνια.